σε σήμερα θα σχολιάσουμε μια φωτογραφία της Μπαρτσελόνα. Επειδή ξέρω που οι YouTuber δεν σχολιάζουν πολύ συχνά φωτογραφίες της ομάδας, είναι μια ομάδας, θέλω σήμερα να σχολιάσω κάτι που το έχω και σε αφήσα, θα σας το δείξω. Μου κάνει μεγάλη διαφορά. This logic. Κοιτάξτε ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Θα σας το κατεβάσω ένα λεπτό. Ξέρω αν τη βλέπετε καλά. Okay, this Mabel. Okay. Ρώτα. Θέλω να σχολιάσω την παράταξη αυτή τη φωτογραφία. Ο Μέση. Δεν μπορείτε να το δείτε κι εσείς. This Messi τελευταίος. Και τι κοιτάει αλλού? Τους απρότους από τους δεν είναι στην κάμερα και κάτι δεύτερο. Γιατί δεν έχει χέρι? Oh my god! Πού το χέρι του Messi? Το χέρι του Μέση. Μάλλον επειδή με τη Ρεάλ στον προηγούμενο αγώνα που είχαν παίξει έχασε τον γκολ και το κόψανε. Το πολύ αθληθήκαμε. Wait. Γκάουλε! Αυτό ήταν το πρώτο που θέλω να σχολιάσω. Σήμερα δεν ήθελα να σας προσχολιάσω κάτι. Ήθελα να σας πω ευχαριστώ όσοι μου κάνετε like στο προηγούμενο βίντεο μου που πρέπει να έχω πάνω από 4 like, τελικά είχα 5. Αλλά αυτό μου κάνει διαφορά. Ήθελα να μου γράφετε και στα σχόλια κάτι. Γιατί έτσι δεν γίνεται. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα θέλω να μου κάνετε πάλι like, αλλά θα θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου γράψετε και σχόλια. Okay. Okay. Και ένα άλλο τώρα. Άμα θα... Ξέρω πολύ που ασχολείστε τώρα με τον Ντούτζεϊ. Λέω δεν θέλω να τους βάλω τον Ντούτζεϊ. Ο Ντούτζεϊ ξέρω ότι είναι πολύ καλός YouTuber. Είμαστε από τους καλύτερους του κόσμου, έτσι και έτσι. Και εγώ βλέπω τα βίντεο του και εγώ το θαυμάζω πολύ. Τώρα θα πει κάποιος ποιος θα κάτσει να δει εμένα αντί για τον Ντούτζεϊ. Αλλά μπορείτε να κρατάτε λίγο χρόνο και για τα βίντεο μου. Οκ. My videos. Αυτό που θέλω να πω ήταν που θα κάνουμε και άλλα επεισόδια που... My goodness, θέλω να βάλω αυτή τη μάσκα. Τη φοράω κάθε μέρα. Με έχει σκάσει. Σκάω τη φοράω, αλλά θα τη βάλω σε ένα ειδικό επεισόδιο. Τώρα... Πολλοί φίλοι μου. Περισσότεροι φίλοι μου δηλαδή, από ό,τι ξέρω μου κάνουν like και έχουμε γραφική στο κανάλι. Σε αυτούς θέλω να δοθεί αυτό το επεισόδιο. Και
φίλο μου θα λέω, θα του θα χειροκροτάμε, οκ. Εστες. Ο πρώτος μου και από τους καλύτερους μου φίλος είναι ο Σπύρος. Okay. Τέλος πάντων, γι' αυτό ήθελα να σας πω στο έναν από αυτούς που ξέρω και που μου έκανα like και μπορώ να βασιστώ πάνω του σε όλα τα βίντεο μου, θα πιστεύω ότι θα με κάνει like. Άλλο τώρα. Πολλά δεν μπορώ. Ξέρετε να κάνω το βίντεο. Ξέρω να σας πω. Για το σήμερα θα λέγαμε ένα περιστατικό. Στον δρόμο. Από ό,τι ξέρετε, στην μπάλα υπάρχουν πολλά διαφορετικά φαινόμενα μαζί. Θα ήθελα ένα βίντεο που δεν θα σας το δείξω πάλι, θα σας το σχολιάσω και θα σας βάλω να το δείτε, να μπορέσετε να το δείτε αυτό το βίντεο. Λέγεται ο παπάς ο παππούς που τρελαίνει κόσμο. Είναι ένας που έχει ντυθεί παππούς και τρελαίνει κόσμο. Πώς τον τρελαίνει όμως, με ποιον τρόπο τον τρελαίνει. Αυτός ο παππούς, όπως ξαναείπα, έχει μεταμφιεστεί παππούς και αυτό που θέλω να κάνει είναι να τρελάνει αυτούς που ζουν τον μπάλα. Είναι εκεί πέρα πάει κάπου αυτός ο παππούς που παίζει 16χρονη μπάλα. 16χρονη τώρα. Και αυτός ο παππούς πάει εκεί πέρα όχι για να δει, για να παίξει μπάλα. Να αρχίζει το δέχονται. Λένε τι κάνει τώρα. Όπως θέλει να παίξει μπάλα μαζί μας. Αρχίζουν την μπάλα, του κάνουν τρίπλες. Κάνουν μια ποδίτσα και του λένε να φύγει. Τότε από ό,τι καταλάβαμε ο φίλος μας ο παππούς, τρελάθηκε με αυτή την τρίπλα, τρελάθηκε από ό,τι φαίνεται και άρχισε να τρελαίνει κόσμο. Τόσο ο παππούς μάλλον ευρίασε, κάτσε να σου περνάει έναν έναν. What the fuck is this shit? Πήγαινε να παίξεις με συνομήλικού σου. Τέλος πάντων, όπως είπα, έχει μεταμφιεστεί παππούς και δεν είναι και εύκολο να βλέπεις ένα παππού να σου κάνει τις τρίπλες ζωής σου. Μετά που βάζει γκολ ο παππούς, κρατάει τη μέση του. Εγώ εκεί λίγο μπερδεύτηκα, γιατί δεν κρατάς που δίνεις σε παππούς. My God. Και αυτό ήταν το δεύτερο που θέλω να ασχοληθώ. Να το πατήσετε, λέγεται ο παππούς που τρελαίνει κόσμο. Είναι ένας παππούς μεταφιεσμένος, ένας από το Μεξικό νομίζω. Φοβερός στις τρίπλες. Φοβερός, όταν λέμε φοβερός, φοβερός. Και αυτό ήταν το βίντεο που θέλω να σχολιάσω σήμερα. Βέβαια, μπορούμε να κλείσουμε με κάτι καλύτερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα βάλω τη μάσκα, γιατί με σφίγγει και με τρώει κιόλας. Τέλος πάντων, έτσι θα κλείσει το επεισόδιο μας με αυτό το βίντεο που σας είπα, να το πατήσετε, θα δείτε, δέστε το όλο το βίντεο μου μπορείτε. Είναι ένα βίντεο που θα σας αρνιάσει, ένα βίντεο που δεν βλέπεις συχνά. Και ένα βίντεο που σίγουρα δεν θα το ξαναδείς. Στο YouTube, από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένα βίντεο. Για το επόμενο επεισόδιο θα ψάχνω να σας βρω πολλά βίντεο. Γι' αυτό βίντεο ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Κυρίως είμαι καινούριος.
Θα θέλω να με βοηθήσετε να μου κάνετε like, σας παρακαλώ. Στο βίντεο κάντε μου like όσο μπορείτε και να μου γράψετε και σχόλια. Ας είναι καλά, ας είναι και κακά, δεν με νοιάζει. Θέλω και σχόλια, αν μπορείτε. Okay, this is a good day. Bye.